διοικητής του νοσοκομείου ακόμη μία φορά προχώρησε σε καρατομήσεις αποθέσεις ευθύνης της νοσηλευτικής υπηρεσίας, συγκεκριμένα αυτή την, με την καινούρια του απόφαση καρατόμησε μία τομεάρχη την οποία την κάνει απλή νοσηλεύτρια και μάλιστα της παθολογικής κλινικής κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Δηλαδή υπάρχει ο νόμος που ψηφίστηκε από την παρούσα συγκυβέρνηση, την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου με συγκεκριμένη διάταξη λέει ότι δεν θα προχωρούν οι διοικείς των νοσοκομείων σε καμία αλλαγή των προϊσταμένων που υπηρετούν μέχρι την ημερομηνία της ψήφισης αυτού του συγκεκριμένου νόμου. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν τοποθετήσεις οι διοικητές των νοσοκομείων μόνον σε θέσεις που είναι κενές ή αν το θέλετε σε θέσεις προϊσταμένων οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρές παρατυπίες και μόνον. Δυστυχώς χωρίς να έχουμε τέτοια δείγματα, χωρίς να έχουμε τέτοια στοιχεία, χωρίς να υπάρχει καμία αιτιολόγηση, ο διοικητής, αυτοαναγορευόμενος ως κριτής, παίρνοντας πάνω του και το ρόλο του υπηρεσιακού συμβουλίου, προχώρησε σε μία ακόμη καρατόμηση και μάλιστα από τον ευαίσθητο νοσηλευτικό κλάδο, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω γκρίνιες, διχόνιες και αντιπαλότητες μέσα σε έναν κλάδο που αυτή την περίοδο ειδικά θέλει ηρεμία και όχι αυτού του είδους την κατάσταση. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάναμε παρεμβάσεις στο διοικητή. Ζητήσαμε εξηγήσεις που ποτέ δεν πήραμε. Γνωστοποιήσαμε το όλο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, όπου ζητήσαμε να υπάρξει και ειδική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε αυτή την παρανομία, παρατυπία του διοικητή. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Παρεμβήκαμε και στον διοικητή της έκτης ΥΠΕ, όπου του γνωστοποιήσαμε όλα αυτά τα ζητήματα και ζητήσαμε να πάρει θέση. Δεσμεύτηκε ότι θα μας έδινε την απάντηση άμεσα αφού έβλεπε το πρόβλημα. Δυστυχώς έχουν περάσει πάνω από 10 μέρες και απάντηση δεν έχουμε πάρει. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η καλοπροαίρετη συνδικαλιστική παρέμβασή μας, η παρέμβαση με διάλογο και συνενετικά έτσι να δούμε την όλη κατάσταση και αφού τους καταθέσαμε και συγκεκριμένη πρόταση που θα μπορούσε να βγάλει όλους από το αδιέξοδο, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν, αντιλαμβάνεστε ότι μας δίνει την δυνατότητα πλέον να προχωρήσουμε στον μονόδρομο των κινητοποιήσεων. Έτσι λοιπόν σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου οι αποφάσεις έχουν πάρθει να προχωρήσουμε εν ευθέτω χρόνο σε κινητοποιήσεις που θα έχουν να κάνουν και με καταλήψεις των γραφείων της διοίκησης και με καταλήψεις των γραφείων της, που συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει γνώση του όλου θέματος και δυστυχώς δεν έχουν κάνει καμία παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί ή να διευθετηθεί το όλο θέμα. Καταλήψεις βεβαίως σε επίπεδο και κινητοποίηση σε επίπεδο ΥΠΕ, που ο διοικητής δεν έδωσε καμία απάντηση.